Είναι δεκτό το άρθρο 29, όσο έχει. Συνεπώς το άρθρο 29 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 30, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς το άρθρο 30 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Πώς δεν έγινε. Το ΠΑΣΟΚ το εκφράζει ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος. Παρακαλώ, ψηφίζετε όχι. Μάστε. Η Δημάρ ψήφισε ναι. Επομένως, παρόν. Παρόν. Επομένως, τα παρόντα κόμματα είναι η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, ΚΚΕ. Συνολικά, γιατί και η Δημάρ, και η Δημάρ, παρούσα. Είναι όμως παρόν, τα παρόντα κόμματα. Με συγχωρείτε. Επομένως, παρόντες βουλευτές είναι 265. Εκφράζονται. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Έτσι γίνεται. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι απούσα η Χρυσή Αυγή, οι ανεξάρτητοι βουλευτές, η ομάδα και οι τέσσερις ανεξάρτητοι, οι οποίοι είναι 35. Άρα 265 παρόντες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα με αφήσετε να κάνω τη δουλειά μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα με αφήσετε να κάνω τη δουλειά μου. Η εικαζόμενη πλειοψηφία είναι εδώ πέρα, κύριε. Η εικαζόμενη πλειοψηφία. Παρούσα η Νέα Δημοκρατία, 126 βουλευτές ψηφίζουν ναι, είναι 251 κύριε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία με την παρούσα Νέα Δημοκρατία, 126 βουλευτές. Παρόν είναι, δήλωσε παρούσα η Δημοκρατική Αριστερά. Εσείς που λέτε όχι, είστε πολύ λιγότερο από το 126. Τελειώσαμε. Λοιπόν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι 126 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή με συγχωρείτε, οι δεδηλωμένοι δεν ισχύει. Λοιπόν, προχωρούμε. Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει. Συνεπώς το άρθρο 31. Ακούστε κύριοι. Ισχύει η αρχή. Καταθέστε αν θέλετε ονομαστική ψηφοφορία. Έτοιμα για ονομαστική ψηφοφορία. Καταθέστε έτοιμα για ονομαστική ψηφοφορία. Πού είναι αυτό. Σας παρακαλώ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, προχωρούμε. Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει. Συνεπώς το άρθρο 31 είναι δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει. Συνεπώς το άρθρο 32 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κραυγάζουσα δεν μπορεί να επιβάλλει την άποψή της εδώ μέσα. Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει. Συνεπώς το άρθρο 33 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει. Συνεπώς το άρθρο 34 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει. Με χαρακτηρίσατε φασίστα προηγουμένως, με χαρακτηρίζετε τώρα ως πραξικοπηματία. Δίνετε χαρακτηρισμούς, να δούμε που θα φτάσετε. Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει. Συνεπώς το άρθρο 35 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει. Συνεπώς το άρθρο 36 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει. Συνεπώς το άρθρο 37 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει. Συνεπώς το άρθρο 38 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχετε την καλοσύνη, κυρία Κωνσταντοπούλου, αφήστε με να κάνουμε τη δουλειά μας. Σας παρακαλώ, αν θέλετε. Δεν έχετε καταλάβει ότι... Σε ποιο άρθρο φτάνουμε. Όχι, έχω προχωρήσει. Λοιπόν, γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει. Συνεπώς το άρθρο 37 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει.